Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρόταση νόμου για την προστασία των δανειοληπτών και των εγγυητών υπό προϋποθέσεις για τους πληστηριασμούς και το ΦΠΑ στα νησιά κατέθεσε από κοινού η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι. Η παρούσα πρόταση νόμου αποτελεί τον πρόδρομο των ολοκληρωμένων νομοθετικών προτάσεων που θα κατατεθούν από τις κυβερνητικές οργανώσεις μας στο άμεσο μέλλον, τόσο για τη συνολική διαχείριση του ζητήματος των κόκκινων δανείων, όσο και για την αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής και της πολιτικής στήριξης των νησιών, με βάση το πόρισμα της προτινόμενης Διακομματικής Επιτροπής, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην εισηγητική έκθεση. Σε αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από το Βόρειο Αιγαίο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα του ΦΠΑ. Στην συνάντηση που κράτησε πάνω από μία ώρα, οι βουλευτές Γιώργος Πάλης από τη Λέσβο, Δημήτρης Σεβαστάκης από τη Σάμο, Ηλίας Καματερός από το Δωδεκάνησα και Ανδρέας Μιχαλίδης από τη Χίο, έθεσαν στον Πρωθυπουργό την επιχειρηματολογία για το θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, τονίζοντας τόσο την ισιωτικότητα όσο και το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Παρών στη συνάντηση και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς, γιατί ο νόμος Κατσέλη που άλλαξε το 2005-2015 και είναι σε ισχύ έως το τέλος του 2018, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΕΝΑ. Κοντά μας στο στούντιο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθάκη. Λοιπόν, το θέμα των τελευταίων 2-3 εβδομάδων είναι το θέμα των πληστηριασμών και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία από 1η-1η του 19. Η απάντηση μου κατηγορηματικά όχι, διότι όπως ξέρετε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος... Ο νόμος Κατσέλη Σταθάκης. Σταθάκη, λοιπόν. Άλλαξε το 2015, έχει ισχύει μέχρι τα τέλη του 2018, και καλύπτει όλα τα νοικοκυριά που έχουν ακίνητη περιουσία πρώτη κατοικία, δηλαδή αντικειμενική αξία, για τετραμελή οικογένεια μέχρι 260.000 ευρώ, 280.000 με 3 παιδιά. Ταυτόχρονα τα εισοδηματικά κριτήρια επίσης φτάνουν μέχρι τις 40.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής να έρχεται το κράτος να πληρώνει για 3 χρόνια το στεγαστικό δάνειο και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπει ρύθμιση των τραπεζών υποχρεωτική με βάση τις ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης ενός νοικοκυριού που για μια τετραμελή οικογένεια είναι 1.100 προς αυξημένο κατά 70%. Άρα από εκεί και πάνω πρέπει να προσαρμοστεί η δόση του, άρα υπ' αυτούς τους όρους ο νόμος προσφέρει πλήρη κάλυψη στο περίπου στο 80% των οικοκυριών της χώρας. Μέχρι 31/12 του 2018, κύριε Σταθάκη. Μέχρι 31/12 του 2018. Συνεπώς, να το υπογραμμίσω αυτό, μέχρι 31/12 του 2018 μπορούμε να κάνουμε αίτηση. Η διαδικασία φυσικά θα πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να βγει η δικαστική εντολή. Ωραία, και αυτά τα ποσά που μας δώσατε αφορούν στην πρώτη κατοικία για τα στεγαστικά δάνεια. Για τα στεγαστικά δάνεια, επιπρόσθετα ο νόμος, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο Κατσέλη, ο δικός μας νόμος προσέθεσε και τα δάνεια και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτως ώστε το νοικοκυριό να κάνει συνολική ρύθμιση των χρεών και όχι μόνο το στεγαστικό δάνειο. Να το διευκρινίσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Στα επιχειρηματικά δάνεια. Κάποιος έχει πάρει ένα επιχειρηματικό δάνειο, έχει βάλει υποθήκη το σπίτι του πρώτης κατοικίας. Προστατεύεται αυτός? Το νόμος προστασίας των οικοκυριών δεν αφορά το εμπορικό κομμάτι. Το εμπορικό κομμάτι ανήκει σε άλλο δίκαιο, είναι ο εμπορικός κώδικας και όλες οι συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιχειρηματικά δάνεια, φτιάξαμε τον άλλο θεσμό, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Οπότε οι επιχειρήσεις και οτιδήποτε συνοδεύει την υπερχρεωμένη επιχείρηση προσφεύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου προσπαθεί να κάνει ρύθμιση όλων των χρεών που έχει με το δημόσιο, με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και με τις τράπεζες. Αυτό ο νόμος, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ,
αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό με τον οποίο ο επιχειρηματίας και ο έμπορος μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Οπότε όσοι έχουν πάρει επιχειρηματικά δάνεια και κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία, πρέπει να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ακριβώς να κάνουν ρύθμιση στο χρέο του όπως προβλέπει ο νόμος. Κύριε Σταθάκη, προβλέπετε κάποια νομοθετική ρύθμιση, κάποια νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αρκεί ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη? Νομίζω ότι ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη, ο νόμος για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων, ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών που για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επειδή έχουν πιο ψηλά εισοδήματα πάλι προβλέπει ότι αν έχει μειωθεί το εισόδημα ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών πάλι έχει κανόνες στο εσωτερικό του, ελάχιστο κόστος διαβίωσης, προσαρμογή της δόσης μόνο στο από πάνω κομμάτι. Άρα έχουμε τρία εργαλεία τα οποία είναι στη θέση τους και προσφέρουν κατά τη γνώμη μας προστασία πλήρη στην πρώτη κατοικία με τα βεβαιότητας σε όλους έχουν πρώτη κατοικία. Λαϊκή κατοικία ή μεσαία στρώματα. Συνεπώς νομίζω ότι μέχρι τα τέλη του 18 δεν χρειάζεται καμία απολύτως ρύθμιση και το σύστημα είναι ιδιαίτερα ασφαλές για το σύνολο των οικοκυριών. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι των πληστηριασμών. Δεν έχω κατοικία. Μένω στο ενίκιο και δεν έχω σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Πώς προστατεύομαι αν έχω χρέη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για παράδειγμα? Τα καταναλωτικά δάνεια είναι μια χωριστή κατηγορία, δεν κινδυνεύει φυσικό εφόσον δεν έχετε κατοικία. Τα καταναλωτικά δάνεια είναι μια χωριστή κατηγορία, αυτά δεν έχουν εγγύησεις όπως ξέρετε. Mm-hmm. Άρα τα καταναλωτικά δάνεια από τη φύση τους, χωρίς εγγύησεις, είναι μονόδρομος, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ρύθμιση με τις τράπεζες, δεν απειλείται τίποτα, mm-hmm. διότι παρά το γεγονός ότι καμιά φορά ακούγεται ότι οι τράπεζες μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σας για επισφάλειες, δεν ισχύει αυτό γιατί δεν έχουν εγγύηση σε αυτά. Mm-hmm. Λύση την τελευταία στιγμή δόθηκε για τους σεισμόπληκτους στη Λέσβο, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν έρφια για τα γκρεμισμένα σπίτια τους, αφού λήγε την τρίτη περίοδος της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, στην οποία είχε υπαχθεί το νησί αμέσως μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στη συνέντευξη που παραχώρησε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι μέχρι την Τρίτη η ΑΔΕ εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά με το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν από τον ένφια του 2017 και 2018 όσοι πέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στη Λέσβο και στην Κό. Μέχρι την Τρίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά με το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν από τον ένφια του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στη Λέσβο και στην Κό. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο Capital Link με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονομία. Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά νησιά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΗ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζημιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανακαθάριση των δηλώσεων ένφια των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί. Επίσης, ο Γιώργος Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι αν το κάνουν έως το τέλος του έτους δεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση. Ο διοικητής της ΑΔΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο εδρεύει στη Μάλτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση του ρόλου του στο πλαίσιο του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ροές των προσφύγων. Every month, thousands of people arrive in the EU seeking asylum. In 2016 alone, 1.3 million people applied for asylum in the EU, which is actually a decrease on the year before. But it is still a large burden for countries like Italy and Greece, where migrants arrive first. The European Asylum Support Office is based in Malta. Established in 2010, it coordinates asylum procedures throughout Europe.
The main idea of the European Asylum Agency is that we have to work together, that the European solution, that is what we need, not a member state solutions, but we need one common European solution. This means training country officials about asylum laws, facilitating the flow of information and data across borders, or working with Europe's courts and tribunals to regulate asylum law across the bloc. The office is there to help in refugee hotspots, those places that receive a steady flow of migrants. For instance, the agency deploys support workers on the ground to help people who have just arrived, and identifies vulnerable people, like unaccompanied minors, and provides them with the support they need. In 2016, there were more than 65,000 unaccompanied minors who applied for asylum in the EU. Armed with data like this, the agency is able to coordinate aid and help the people who need it most. Άλλο ζήτημα είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις και η δεσμευτικότητα της δικαιοσύνης και άλλο κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς, δήλωσε ο Υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Άλλο ζήτημα είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις και η δεσμευτικότητα της δικαιοσύνης και άλλο η κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Σχολίασε πως δεν καταλαβαίνει γιατί θεωρείται παρέμβαση μια άποψη ότι οι δικαστές πρέπει να υπάγονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης του πόθεν έσχες και πως του έκανε εντύπωση πως διαχειρίστηκε το θέμα χθες ο πρόεδρος του ΣΤΕ και άλλοι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης. Με βάση όσα παρακολουθήσαμε χθες, μένει μια αίσθηση ότι η δικαιοσύνη τσακώθηκε μόνη της. Είπε και πρόσθεσε πως του έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο παρενέβη ο πρόεδρος του ΣΤΕ. Ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε γενικότερα πως το να λέει κανείς ότι η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις είναι τουλάχιστον αστείο. Σημείωσε ότι η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει και κάνει τη δουλειά της, από την άλλη, η κυβέρνηση οφείλει να προτείνει νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, να σχεδιάζει την πολιτική της και αυτό να γίνεται στη βάση της ένωμης τάξης. Η ρόλη είναι διακριτή, οι αποστολές είναι διακριτές, βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου, το σεβόμαστε όλοι το κράτος δικαίου, από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη και η πολιτική είναι πολιτική. Την προσωρινή ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων μετά από σχετική ανακοίνωση των γαλλικών αρχών για περιστατικά σαλμονελώρησης από το στέλεχος Σαλμονέλα Αγκώνα, που συνδέονται με τα αντίστοιχα προϊόντα που είχαν παραχθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας Lactalis στη Γαλλία. Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, το μέτρο αυτό είναι προσωρινό για προληπτικούς λόγους μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Αφορά σε παρτίδες βρεφικών γαλάτων που παρήχθησαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου του 2017 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Συνέντευξη τύπου για τις δράσεις του κοινωνικού παντοπολίου παραχώρησε ο εντεταλμένος σύμβουλος κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, κ. Νίκος Καραμαρίτης. Όπως τόνισε και αυτές τις γιορτές, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα είναι δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και θα μοιραστούν πολλές τσάντες με τρόφιμα μακράς διαρκείας αλλά και με φρέσκα κρέατα και κοτόπουλα τόσο στον χώρο του κοινωνικού παντοπολίου όσο και στα γραφεία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Αυτό θα λάβει χώρα στις 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου του 2017. Όπως γνωρίζετε, σε λίγες μέρες πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Καταλαβαίνετε όλοι ότι το μυαλό μας και η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται στους συνανθρώπους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά και με έκπληξη έχω διαπιστώσει ότι δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι πάρα πολλοί και στην περιοχή μας. Πίσω από την Ρόδο που ευημερεί στους αριθμούς και σε αριθμό τουριστών και σε ξενοδοχεία γεμάτα υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Χαράξαμε πολιτικές και είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πούμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει ένα μεγάλο όγκο προβλημάτων. Από την αρχή που ανέλαβα το κοινωνικό παντοπολείο, μου το ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, έκατσα κάτω και μέτρησα το τι έχουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που διαπίστωσα από την πρώτη στιγμή είναι ένας πολύ χαμηλός προϋπολογισμός. Δεν ακυρώνω την προσπάθεια που είχε γίνει, απλά με 60.000 προϋπολογισμό του κοινωνικού παντοπολίου δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. 60.000 ευρώ είναι για να ζήσουν μια-δυο οικογένειες το χρόνο. Αυξήσαμε τον αριθμό των δικαιούχων και τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός δεκαπλασιάστηκε.
πήγε σε 600.000 ευρώ. Και δεν τρέπομαι να το πω, δεν ξοδεύουμε λεφτά της περιφέρειας, τα χρωστάμε στον κόσμο και πρέπει να τα δώσουμε πίσω από εκεί που προήλθαν στην περιφέρεια. Είναι η εποχή να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ δύσκολες εποχές πράγματι. Το παντοπολείο της Ρόδου ουσιαστικά δούλευε για την πόλη της Ρόδου. Είχε 300 εγγεγραμμένους δικαιούχους. Αυτό το αλλάξαμε. Τώρα το κοινωνικό παντοπολείο Ρόδου περιλαμβάνει τα χωριά της Ρόδου, την Κο, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο, την Αστυπάλαια, τη Χάλκη, δηλαδή όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Δεν υπάρχει νησί της Δωδεκανήσου που να μην έχει αυτή τη στιγμή δικαιούχους του παντοπολείου. Η διανομή των τροφίμων θα ξεκινήσει τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Ξεκινάμε με τον διαγωνισμό που κάναμε, ο οποίος έχει τελειώσει, ύψους 120.000 σε πρώτη φάση. Από τις 60 που είχαμε, κάναμε τον πρώτο διαγωνισμό του έτους 120.000. Ξεκινάμε για όλη την περιφέρεια. Αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους και δεν έχουμε χέρια στα νησιά. Χρησιμοποιήσαμε ποιον άλλο, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία πάντα βοηθάει τους φτωχούς, μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ στην Κάλυμνο και εδώ στη Ρόδο και στην Κο και στην Κάρπαθο. Στην Κάλυμνο ειδικά, να φανταστείτε ότι δεν είχαμε κανένα δικαιούχο και τώρα έχουμε 500 οικογένειες και εκκρεμούν άλλες 200 αιτήσεις και έρχονται και άλλοι και κάνουν αιτήσεις. Δηλαδή 500 έχουμε σίγουρα τώρα και 500 στη Λέρο, 1.000 οικογένειες. 180 με 200 είναι στην Κο, 150 περίπου είναι στην Κάρπαθο και εδώ στη Ρόδο έχουμε πολλούς δικαιούχους τους οποίους θα μοιράσουμε τρόφιμα άτυπα για πρώτη φορά τώρα τον Δεκέμβρη. Ενώ θα αρχίσουν κανονικά από τον Γενάρη, θα πάρουν και τον Δεκέμβρη, δηλαδή τις επόμενες μέρες, για να τους βοηθήσουμε λίγο στις δυσκολίες οι οποίες έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν το κοινωνικό παντοπολείο. Εκτός από την περιφέρεια, η οποία βάζει το σύνολο των χρημάτων που χρειάζονται για να δώσουμε τα τρόφιμα σε αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι βοηθούν το κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε γύρω στις 400 οικογένειες, έχουμε καθαρίσει 120 περίπου, έχουμε τελειώσει, σε αυτούς θα δώσουμε τρόφιμα. Έχουμε τουλάχιστον 400-500 αιτήσεις. Απλά είναι σωροί, τις οποίες καθαρίζουμε κάθε μέρα. Καταλάβατε. Κάθε μέρα. Έχω τρεις υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά να τα καθαρίσουν όλα. Τα δικαιολογητικά που φέρνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, έτσι, το βάζουμε στην άκρη και λέμε αυτός θα πάρει. Αυτός έχει ένα πρόβλημα στα φορολογική δήλωση. Θα πρέπει να κάνει ένσταση να το δει η Επιτροπή Διαχείρισης. Δηλαδή είναι μια διαδικασία, γιατί τηρούμε τον νόμο. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να διαθέτουμε τα λεφτά της περιφέρειας με τρόπο ο οποίος να είναι αδιάβλητος τελείως, και αυτό κάνουμε. Άρα λοιπόν σας λέω ότι για τη Ρόδο περίπου έχουμε 400 αιτήσεις, έχουμε καθαρίσει 120 για την πόλη, για το νησί της Ρόδου. Άλλες 400 εκτός από αυτούς που είχαμε. Ξέρω ότι θα υπερβούμε γύρω τους 1.500, θα πάμε στη Ρόδο, 1.500 οικογένειες. Για τη Λέρο έχω ξεκάθαρη άποψη, είναι 500 οικογένειες και εκκρεμούν 200 αιτήσεις να τελειώσουμε με την Λέρο. Στη Λέρο μας βοηθάει και ο Σύλλογος Πολυτέκνων και δεν θα μπορούσα να μην το σημειώσω, καθώς και ο Σύλλογος Τριτέκνων. Κυρία Σεμίνα Μισπαρομπά, ο Σύλλογος Πολυτέκνων, ο Σύλλογος Τριτέκνων και η Μητρόπολη, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, η Μητρόπολη Λέρου Καλύμνου. Για τον μήνα Δεκέμβριο έχουμε προγραμματίσει δύο διανομές. Η μία θα γίνει στο Παντοπολείο και μία θα γίνει εδώ στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια θα πάρουν τσάντες αυτοί που δεν είναι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολείου, απλά έχουν κάποιο οικονομικό θέμα, έρχονται έτσι άτυπα να πάρουν μία βοήθεια εν ώψη των γιορτών. Άρα λοιπόν, δύο διανομές θα κάνουμε μέσα στο Δεκέμβρη, οι οποίες θα είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολείου και η περιφέρεια, διαφορετικά άτομα. 18, 19, 20. Στο κοινωνικό παντοπολείο. Και εδώ περίπου τις ίδιες μέρες. Ναι, αυτή είναι 120 οικογένειες συν 340 που είχαμε.
για το κοινωνικό παντοπολείο και εδώ στην περιφέρεια 400. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης εισήχθη την περασμένη Παρασκευή στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα που παραμένει νοσηλευμένος. Ο κύριος Νεφελούδης πήγε στο νοσοκομείο μετά από έντονη δυσφορία που ένιωσε και μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε προεφραγματικό στάδιο. Υποβλήθηκε άμεσα σε επέμβαση αποκατάστασης βλάβης μέσω αγκιοπλαστικής. Το μεσημέρι του Σαββάτου εξήλθε από την ΜΕΘ και παραμένει πλέον σε τακτική ιατρική παρακολούθηση σε θάλαμο νοσηλείας. Συνέντευξη τύπου τώρα με θέμα την πανελλαδική κινητοποίηση που είχε εξαγγελθεί από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ για την προσεχή 5η στις 14 Δεκεμβρίου του 2017 έδωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Ο πρόεδρος, ο κ. Σάβας Κατζησάβας, κάλεσε όλους τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους αλλά και τους φορείς να παραστούν στη συγκέντρωση της 5ης στις 10.30 το πρωί, ώστε η Ρόδος να δείξει τη δύναμή της, όπως είπε. Ήδη, σαν διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης της απεργίας για να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Ρόδος να εκφράσει την αντίθεσή της στις πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή την περίοδο και σε όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό που πρόκειται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουμε οργανώσει συναντήσεις και συσκέψεις με τα σωματεία. Σήμερα το απόγευμα, τη Δευτέρα, έχουμε μεγάλη σύσκεψη και με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, στο Εργατικό Κέντρο, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα την απεργία. Ήδη έχουμε εκδώσει αφίσα, έχουμε κάνει επισκέψεις σε χώρους δουλειάς και μέχρι την Πέμπτη θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να έχει επιτυχία η απεργία. Θέλω να πω δύο λόγια για το περιεχόμενο αυτής της απεργίας. Βασικό θέμα είναι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, γιατί όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός είναι το έγγραφο αυτό, είναι η πολιτική αυτή που θα μας δεσμεύσει για τον επόμενο χρόνο, η οποία αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι ενσωματώνει αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, όλες τις απαιτήσεις των δανειστών για περικοπές των κοινωνικών δαπανών, των συντάξεων και των επιδομάτων. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος από μόνος του είναι αντιλαϊκός και αντιεργατικός και όλες οι περικοπές που κάνει αφορούν κοινωνικές δαπάνες. Οι μειώσεις που έχει στις κοινωνικές δαπάνες είναι της τάξης του 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι περικοπές θα προέρθουν, για να το πούμε έτσι πιο απλά, από την περικοπή του ΕΚΑΣ θα προέρθουν 238 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ξέρετε, το ΕΚΑΣ έχει περικοπεί πέρσι στο μισό. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε 230 ευρώ, σήμερα παίρνει 115. 260 παίρνει 130. Από του χρόνου, από 31 12 του 18, δεν θα παίρνει κανένας ΕΚΑΣ. Αλλά και φέτος το ΕΚΑΣ θα είναι μειωμένο. Από τη μείωση των συντάξεων, ο προϋπολογισμός προβλέπει να έχει όφελος 245 εκατομμύρια ευρώ. Από τις μειώσεις της συντάξης χειρίας, που προβλέπει αυτός ο προϋπολογισμός, θα εξοικονομήσει το κράτος 196 εκατομμύρια. Αυτοί, αν αναθρήσουμε μόνο αυτά τα τρία νούμερα, μας δίνουν 700 εκατομμύρια ευρώ περικοπές, τα οποία ενδεχόμενα του χρόνου η κυβέρνηση να τα παρουσιάσει σαν πλεόνασμα και να δώσει αντίδωρο υποτύπων κοινωνικού μερίσματος στις υποτιθέμενες αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Μα όλα τα λεφτά που εξοικονομεί ο προϋπολογισμός από τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες φεύγουν και υποτίθεται ότι γυρίζουν πίσω υπό μορφήν φιλοδορήματος. Δεν θέλω να πω ακόμα ότι προβλέπει ο προϋπολογισμός μείωση στο μισό του επιδόματος της θέρμανσης που έπαιρναν οι άνθρωποι που είχαν τις προϋποθέσεις. Δεν μπορώ να πω ότι προβλέπει ακόμα μειώσεις περαιτέρω των συντάξεων και των κύριων και των επικουρικών, που αυτά όλα, αν τα αθροίσουμε, σύν τις περικοπές που κάνει στις δαπάνες για τα νοσοκομεία και στα κοινωνικά ιδρύματα, όλες αυτές οι περικοπές, οι οποίες είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα προέλθουν από τη μείωση δαπανών που αφορούν τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Το λέω αυτό γιατί καλλιεργείται έτσι ένας μύθος επικοινωνιακός τον τελευταίο καιρό, ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε πλεονάσματα, τα οποία αυτά πλεονάσματα εμείς είμαστε ευαίσθητοι και τα μοιράζουμε στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Δεν υπάρχει κανένα πλεόνασμα το οποίο προέρχεται από την αύξηση της απασχόλησης, ούτε από την αύξηση της ανάπτυξης. Όλα τα πλεονάσματα προέρχονται από μειώσεις που γίνονται οριζόντια από όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και αυτά υποτύπων φιλοδορήματος, ένα μέρος από αυτά γυρίζει πίσω, υποτίθεται, σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί το χρηματικό βοήθημα στις αγρότησες πολύτεχνες μητέρες.
οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής κρηματικών βοηθημάτων του λογαριασμού αγροτικής εστίας, με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει για την υποβολή της αίτησής τους. Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος που θα λάβουν οι αγρότες στις πολυτεχνείς μητέρες ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για όλους τους νομούς της χώρας. Ενώ το βοήθημα που θα δοθεί στις πολύτεχνες αγρότησες μητέρες του νομού Λέσβου, στο πλαίσιο ενίσχυσης των κατοίκων μετά από τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό, ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του από την Δευτέρα 11/12, θα καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων του 17 στους επιδοτούμενους ανέργους και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού πληρώνει σήμερα το δώρο Χριστουγέννων, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα από Δευτέρα 11/12 θα καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Από τη Δευτέρα 11/12 θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελείως και ανεξαρτήτως απασχολουμένων που κανονικά καταβάλλονται 11/12 μέχρι και 7/1. Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη διοίκηση του οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμού των δικαιούχων. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και των μακροχρονίων ανέργων στα χρονικά διαστήματα που τους έχει οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει. Στα ψαρά και στοιχείο βρέθηκε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος. Αρχικά ο κ. Καμένος επισκέφθηκε τα ψαρά και ανταλλάξε ευχές με τους στρατεύσιμους, τους εθνοφύλακες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ψαρών Κώστα Βρατσάνο, επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο των Ψαρών, όπου μοίρασε δώρα στους μαθητές. Ακολούθησε επίσκεψη του Υπουργού στην Καλαμωτή της Χίου. «Είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε με ειρήνη, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε πουθενά», διεμήνησε προς κάθε κατεύθυνση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος από τη Χίο, όπου εγκαινίασε 3 στρατιωτικά οικείματα στο στρατόπεδο Βάκη, δωρεά από τον εφοπλιστή Λουκά Κτιστάκη, ο οποίος δέχτηκε τις ευχαριστίες του Υπουργού. «Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκει την ειρήνη και την ανάπτυξη όλη την περιοχή. Προς τους απέναντι, έχουμε τίνει χείρα ειρήνης και συνύπαρξης. Δεν θα επιτρέψουμε όμως ποτέ να παραχωρηθεί έστω και μία σπιθαμή εθνικούς εδάφους. Δεν θα επιτρέψουμε να υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό», τόνισε ο κ. Καμένος. Τον Υπουργό, εκτός της στρατιωτικής ηγεσίας του νησιού, τον υποδέχθηκε κ. Καμένο ο αντιπεριφερειάρχης Σταμάτης Κάρμαντζης. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου τώρα έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού εναντίον διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού εναντίον διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία που βρίσκεται στη συνοικία Άουκαρ, βόρεια της Βηρυτού. Οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν το συγκεντρωμένο πλήθος να εισέλθει στο περίβολο του συγκροτήματος της πρεσβείας με μια μεταλλική πόρτα η οποία έκλεινε το δρόμο προς το κτίριο. Οι διαδηλωτές, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν παλαιστινιακές και λιβανέζικες σημαίες και φορούσαν την παλαιστινιακή μαντήλα, έβαλαν φωτιά στους δρόμους και πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Φώναζαν συνθήματα εναντίον του Τραμπ, ενώ μια ομάδα έκαψε ένα ομοίωμα του Αμερικανού Προέδρου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις πέτρες και τα δακρυγόνα. Μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων καθώς και Ισλαμιστές και υποστηρικτές της Λιβανέζικης Αριστεράς. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι πρόσφυγες ζουν στο Λίβανο, ανάμεσά τους και αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, αλλά και οι απόγονοί τους. Έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό σταθμό λεωφορείων στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η έκρηξη σημειώθηκε ξημερώματα Δευτέρας τοπική ώρα στον τερματικό σταθμό λεωφορείων Port Authority κοντά σε Times Square. Τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο τραυματίστηκαν, αλλά κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Συνελήφθη από τις αρχές της Νέας Υόρκης, ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο βομβιστής είναι ο 27χρονος Ακαγέ Τουλά από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος ζούσε στο Μπρούκλιν τουλάχιστον 7 χρόνια και διατηρεί σχέσεις με το Ισλαμικό κράτος. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση σχετίζεται άμεσα με την τρομοκρατία. Και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ Ντε Μπλάζιο, υιοθέτησε αυτόν τον ισχυρισμό.
Στην έρευνα συμμετέχει και το FBI. Σημειώνεται πως για την ώρα δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση, ωστόσο δεν αποκλείεται να πρόκειται για μοναχικό λύκο επηρεασμένο από τον ΙΣΥΣ και τη δράση του, όπως σχολιάζουν διεθνή δίκτυα. Επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο με 316 επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή στο Καλαΐ, προκαλώντας συναγερμό στο λιμάνι της Βόρειας Γαλλίας. Στην περιοχή έπιναν ισχυροί άνεμοι, ενώ για την ώρα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της προσάραξης. Επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο με 316 επιβαίνοντες προσάραξε στα βαθύ στο Καλαΐ, προκαλώντας συναγερμό στο λιμάνι της Βόρειας Γαλλίας. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ενώ για την ώρα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της προσάραξης. Εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας PKO δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των επιβαίνοντων. Επί τόπου έχει σπεύσει δύο ρημουλκά σκάφη για να τραβήξουν το πλοίο στα ανοιχτά. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των επιβατών σε άλλο πλοίο. Προβλήματα προκάλεσε στη Βρετανία η σφοδρή χιονόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή. Μέρη της Βόρειας και της Ανατολικής Αγγλίας, καθώς και η Ουαλία, όπου το χιόνι έφτασε 30 εκατοστά, ήταν που επλήγησαν περισσότερο. Πρόβλημα προκάλεσε στη Βρετανία η σφοδρή χιονόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή η μέρη της Βόρειας και της Ανατολικής Αγγλίας, καθώς και η Ουαλία, όπου το χιόνι έφτασε 30 εκατοστά, ήταν που επλήγησαν περισσότερο. Οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, τρένα και αεροπλάνα επηρεάστηκαν, ενώ τέσσερις από τις γραμμές του μετρό στο Λονδίνο είχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στα δρομολόγια τους και λεωφορεία σταμάτησαν στους δρόμους λόγω του χιονιού. Καθυστερήσεις και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων σημειώθηκαν στο Heathrow, με τις βρετανικές αερογραμμές να ακυρώνουν πάνω από 140 πτήσεις μικρών αποστάσεων και 26 μακρινών, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας. Στο μεταξύ, πολλές ήταν και πτήσεις που έφταναν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο Λονδίνο, αλλά δεν μπορούσαν να προσγειωθούν λόγω της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να επιστρέφουν στα αεροδρόμια από τα οποία είχαν αναχωρήσει. Σύμφωνα με το Reuters, συνολικά 20.000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης λόγω του παγετού και του χιονιού. Ανάλογα προβλήματα άλλωστε προέκυψαν και στη Γερμανία. Πτήσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν και από προς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, ενώ καθυστερήσεις υπήρξαν και εκεί στα δρομολόγια των τρένων, κάποια από τα οποία επίσης ακυρώθηκαν. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο Όξφορντ με καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων των τρένων. Οι υπηρεσίες δεν εξέδωσαν κίτρινο συναγερμό. Η βορειοδυτική Σκωτία και η Νότια Αγγλία επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κακοκαιρία. Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν το Σάββατο την ανακάλυψη δύο τάφων 3.500 ετών στην περιοχή του Λούξορ. Οι τάφοι βρέθηκαν στη δυτική όχθη του Νείλου, σε μια νεκρόπολη για ευγενείς και ανώτατους αξιωματούχους. Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν το Σάββατο την ανακάλυψη δύο τάφων 3.500 ετών στην περιοχή του Λούξορ. Οι τάφοι βρέθηκαν στη δυτική όχθη του Νείλου, σε μια νεκρόπολη με ευγενείς και ανώτατους αξιωματούχους. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα, δήλωσε ο Υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Χαλίντα Λανάνη. Η ύπαρξη των τάφων της 18ης δυναστείας ήταν γνωστή, αλλά ήταν η πρώτη φορά που οι αρχαιολόγοι εισήλθαν σε αυτούς, συμπλήρωσε. Οι επιστήμονες αντίκρισαν με ενθουσιασμό μια μούμια, τοιχογραφίες που χρονολογούνται από την εποχή του Φαραώ Αμενχοτέπ του Δευτέρου, πύληνα δοχεία και καλυματίδια, τα οποία ήδη εξετάζονται από ειδικούς για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακάλυψη. Τη διενέργεια δεύτερης ιατροδικαστικής έκθεσης νεκροψίας νεκροτομής του 21χρονου φοιτητή Νίκου Χατζιπαύλου προς πληρές στήριξη εκρύβωση των αιτιών του θανάτου του και προς διαπίστωση τυχόν νέων στοιχείων που δεν προέκυψαν από την πρώτη νεκροψία νεκροτομή, παρήγγειλε στον εισαγγελέα πλημμυλοειδικών της ΚΟ ο αντισαγγελέας εφετών 12ης Ιωάννης Φέτκος. Η παραγγελία δόθηκε μετά από αίτημα του πατέρα του αδικοχαμένου νέου και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της εισαγγελέας εφετών 12ης Γεώργιο Κτιστάκη. Βίντεο τώρα από την επιχείρηση διάσωση ορειβατών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου του 2017 στην περιοχή καταφυγίου Σπήλος Αγαπητός στον Όλυμπο, έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική. Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης ορειβατών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στην περιοχή καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική. Ο ένας από τους δύο ορειβάτες έπεσε από μονοπάτι σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων κοντά στο καταφύγιο και ανασύρθηκε τελικά νεκρός από άντρες της πυροσβεστικής. Ο δεύτερος ορειβάτης είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια. Κάτσε Λία, περίμενε Σπύρο, πάρ' τον αποκίνητη, ρε. Θα πάει πιο αμαλά, ρε. Θα πει όρθιος.
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στα Γρεβενά, σε υψόμετρο 2.249 μέτρων. Με το ύψος του χιονιού στα 30 εκατοστά, οι πίστες ετοιμάζονται να ανοίξουν για τους λάτρες των χειμερινών σπορ. Το δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο αναμένεται και φέτος να ανοίξει τις πύλες στους ημέρες των γιορτών. Δείτε τις φωτογραφίες από το epirustvnews.gr. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στα Γρεβενά σε υψόμετρο 2.249 μέτρων. Με το ύψος του χιονιού στα 30 εκατοστά, οι πίστες ετοιμάζονται να ανοίξουν για τους λάτρες των χειμερινών σπορ. Το δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο αναμένεται και φέτος να ανοίξει τις πύλες του τις ημέρες των γιορτών. Δείτε τις φωτογραφίες από το epirustvnews.gr. Την Τετάρτη θα φωτογωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωτογωγήσει ο Δήμαρχος Φώτης Χατζηδιάκος, ενώ την ίδια μέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και το χριστουγεννιάτικο χωριό. Τις εκδηλώσεις θα πλαισιώνουν μουσικά η Φιλαρμονική Ρόδου και η μπάντα της 95 ΑΔΤ, ενώ παιδιά από τις σχολές χορού Μέρης Μάρκου Βελιδάκη, Σοφίας Μελισσουργού και Art of Dance θα παρουσιάσουν χορογραφίες σύγχρονου χορού, hip-hop, latin jazz, oriental, bollywood και κλασικού μπαλέτου. Ένα τεράστιο ανθρώπινο αστέρι σχημάτισαν εκατοντάδες αηβασίλειδες μπροστά στην νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Του ανταποκριτή μας από το festival.gr στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο ανθρώπινο αστέρι σχημάτισαν εκατοντάδες αηβασίλειδες μπροστά στην νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ανταποκριτή μας από το festival.gr στη Θεσσαλονίκη. Οι μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στα εγγένεια του αστερόκοσμου στην είσοδο της ΔΕΘ ντυμένη με τη στολή του Άι Βασίλη και χόρεψαν στο ρυθμό της μουσικής. Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο ανοίγει σήμερα τις πύλες του με περισσότερα παιχνίδια, πλήθος εκδηλώσεων, ενώ το έλκυθρο του Άι Βασίλη θα τους παρασύρει σε ένα μοναδικό ταξίδι στα περίπτερα 13, 14 και 15 της ΔΕΘ. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι που είχαν φορέσει τη στολή του αγαπημένου Αγίου των Παιδιών του Άγιου Βασίλη πήραν σήμερα μέρος σε αγώνες δρόμου που διοργανώθηκαν στην μικρή πόλη Μίχεντορφ κοντά στο Βερολίνο. Μια παράδοση που τηρείται ευλαβικά κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι που είχαν φορέσει τη στολή του αγαπημένου Αγίου των Παιδιών του Αγίου Βασίλη πήραν σήμερα μέρος σε αγώνες δρόμου που διοργανώθηκαν στη μικρή πόλη Μίχεντορφ κοντά στο Βερολίνο, μια παράδοση που τηρείται βλαβικά κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων. Περίπου 1.100 ενήλικες αλλά και παιδιά, πολλοί εκ των οποίων φορώντας μακριές λευκές γενιάδες, αψήφισαν το κρύο και κατέκλυσαν τους δρόμους συμμετέχοντας στους ιδιαίτερους αυτούς αγώνες δρόμου, διανύοντας διαδρομές μήκους από έως 10 χιλιόμετρα. Ο Μπένεκτ Κστάτ, που κέρδισε στον αγώνα δρόμου ανδρών των 10 χιλιόμετρων, δήλωσε: «Νιώσαμε πραγματικά όμορφα, ήταν ένας ωραίος αγώνας, η ατμόσφαιρα ήταν καλή και ο καιρός τέλειος. Διασκεδάσαμε». Ένα σπίτι με ταυτότητα που κάθε χρόνο γίνεται γνωστό για τον υπέροχο χριστουγεννιάτικο στολισμό του, κάνει και φέτος το γύρο του διαδικτύου και όχι άδικα. Ένα σπίτι με ταυτότητα που κάθε χρόνο γίνεται γνωστό για το υπέροχο χριστουγεννιάτικο στολισμό κάνει και φέτος το γύρο του διαδικτύου και όχι άδικα. Ο λόγος για το σπίτι Βάιλερ στην Κοζάνη που κεντρίζει κάθε φορά το ενδιαφέρον μικρό και μεγάλων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σπίτι των Χριστουγέννων αφού τα χιλιάδες λαμπιόνια και στολίδια του το καθιστούν το πιο εντυπωσιακό στολισμένο σπίτι στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του δηλώνουν στο kozanilife.gr ότι το κίνητρο για όλο αυτό είναι η αγάπη τους για τις γιορτές και για τα παιδιά τους, ενώ η χαρά που τους προσφέρει η όλη διαδικασία παρεμερίζει οποιαδήποτε αναστολή της είτε οικονομική είτε πρακτική. Η κλιματική αλλαγή είναι η κύρια πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η γενιά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά τι, η περιοχή της Βαλτικής είναι η ευρωπαϊκή περιοχή που κινδυνεύει περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος, αντιμετωπίζοντας καύσωνες, καταρακτώδεις βροχές και ανυψούμενα επίπεδα της θάλασσας. Αυτό το βίντεο εξετάζει πως η περιοχή του Γκάγκσταν της Πολωνίας ασχολείται με αυτά τα ζητήματα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κλίμαβάντλ είναι wahrscheinlich die zentrale Aufgabe unserer Politikergeneration. Und wir als Europäische Union haben aber auch die Kraft und wir haben die Technologien, etwas zu tun gegen den Klimawandel. We have to do more, that we're falling short at the moment. Facing heat waves, torrential rain and rising sea level, the Baltic region is the European area most at risk by the fallout from climate change. Billions have already been invested in the environment with the help of the EU in an effort to limit this impact.
Still, the Gdańsk region in Poland is facing multiple challenges at once. Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Lipusz. W nocy z 11 na 12 sierpnia tego roku nadeszła bardzo silna nawałnica, która w ciągu 20 minut zniszczyła lasy naszego nadleśnictwa. Zniszczeniu uległo około 8 tysięcy hektarów lasu i są to szkody powyżej 40%. Konsekwencje ekonomiczne są trudne do opisania. W tej chwili próbujemy szacować, to szacowanie zajmie 2-3, być może 4, a nawet 5 lat, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieć, co tu się tak naprawdę stało, ile nas to wszystko będzie kosztowało. Po tej tragedii pojawiły się liczne głosy, że te zmiany w klimacie stały się faktem. Jeśli nic nie zrobimy w tej kwestii, to podobne tragedie będą się powtarzać może na dużo większą skalę niż teraz. There are no excuses. Our economy will die if our ecosystems will collapse. The most powerful signal that the European Parliament can give is that it is serious about tackling climate change and is taking real action implementing the Paris Agreement. W ciągu tych kilkudziesięciu lat wyraźnie widać, że niektóre gatunki zmieniają intensywność swojej wędrówki. Teraz skrzydła są bardziej dostosowane do osiadłego trybu życia niż kiedyś były. Zmiany klimatu i zmiany środowiska, w jakim żyją ptaki, są po prostu bardzo silnym czynnikiem ewolucyjnego nacisku. Czyli ptak musi się zmienić albo musi zginąć. Nie ma innego wyjścia i rzeczywiście niektóre gatunki giną, a inne się przystosowują, ponieważ zmiany są bardzo szybkie, więc i ptaki muszą się zmieniać bardzo szybko. Więc to jest naprawdę ten moment, w którym powinniśmy zacząć działać i to właśnie działać globalnie, wszyscy na świecie razem, dlatego że jedno państwo nie jest w stanie zatrzymać tego procesu. Continue to lose biodiversity, and this has serious, very serious implications. Implications for our ability to ensure food security, for our quality of life and sustainable socio-economic development, and it has serious implications to mitigate and adapt to climate change and to deliver on our international commitments. W Gdańsku na przełomie 30 lat zaobserwowano silne wiatry, niebezpieczne porywy, intensywne wyładowania atmosferyczne, wzrost liczby dni z opadem umiarkowanym i silnym, możliwość wystąpienia powodzi miejskich i wezbrań sztormowych, osuwiska. W ciągu tych kilkunastu lat pięciokrotnie zwiększyła się pojemność retencyjna gdańskich zbiorników. To ma na celu właśnie ochronę przeciwpowodziową miasta. Ostatnie lata, zdarzenia ekstremalne, deszcze nawalne pokazały, że ten kierunek, rozbudowa zbiorników retencyjnych jest słuszna i Gdańsk konsekwentnie to realizuje. W najbliższych latach również ta sieć zbiorników retencyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej będzie realizowana. Qui al Parlamento europeo, con l'approvazione di questo regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, negli edifici, in agricoltura e nella gestione dei rifiuti, vogliamo lanciare un messaggio chiaro. Il futuro nostro e delle prossime generazioni passa per una società e un'economia più sostenibili. Στο κέντρο του νομού Φωκίδας, ανάμεσα στην Κιώνα και τα Βαρδούσια, η τεχνητή λίμνη του Μόρνου δημιουργήθηκε με σκοπό την ίδρυυση της Αθήνας και την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων αγκών της σε νερό. Το φράγμα στον ποταμό Μόρνο κατασκευάστηκε το 1979 και η συνολική επιφάνεια της λίμνης καλύπτει περίπου 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Στο κέντρο του νομού Φωκίδας, ανάμεσα στην Γιώκα και στη Βαρσούβια, η τεχνητή λίμνη του Μόρνου δημιουργήθηκε με σκοπό την ίδρυυση της Αθήνας και την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της σε νερό. Το φράγμα στον ποταμό Μόρνου κατασκευάστηκε το 1979 και η συνολική επιφάνεια της λίμνης καλύπτει περίπου 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με φόντο το καταπράσινο τοπίο της Ρούμελης, ψηλά βουνά και πλούσια πανίδα, η λίμνη του Μόρνου κρύβει στα σπλάχνα της και ένα θύμα. Το χωριό Κάλιο που χρειάστηκε να εκενωθεί και να μεταφερθεί σε άλλη θέση πιο ψηλά από τις όχθες της λίμνης, καθώς το παλιό χωριό βυθίστηκε κάτω από το νερό, όταν όμως η στάθμη της λίμνης πέφτει, σπίτια και ρήπτη από το παλιό χωριό αναδύονται μέσα από το νερό, δημιουργώντας εντελώς αλλόκοσμες εικόνες. Η λίμνη συγκεντρώνει νερό από το Μόρνο αλλά και παραποτάμους που καθώς και από τη λίμνη του Ευήνου μέσω σύραγγας που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. Ως ξεχωριστό οικοσύστημα δεν προστατεύεται ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Στις ακτές της Νορμανδίας βρίσκεται ένα νησάκι που όταν τραβιέται η θάλασσα μεταμορφώνεται σε λόφο που ενώνεται με την ακτή. Το Mont Saint-Michel στη Γαλλία φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό μοναστήρι, το πρώην ναυαΐο των Βενεδίκτων που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Στις ακτές της Νορμανδίας βρίσκεται ένα νησάκι που όταν τραβιέται η θάλασσα μεταμορφώνεται σε λόφο που ενώνεται με την ακτή. Το Mont Saint-Michel στη Γαλλία φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό μοναστήρι, το πρώην ναυαΐο των Βενεδίκτων που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Στην κορυφή του βρίσκεται ένα επιχρυσωμένο άγαλμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ και κάτω από τα τείχη της Μονής ξεδιπλώνεται ένα γραφικό χωριό με πέτρινα σπίτια κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τη UNESCO από το 1979. Στο εσωτερικό του μοναστηριού κυριαρχούν οι κολόνες και τα μακρόστενα παράθυρα που επιστρέφουν το φως να διαχέεται στο χώρο. Στο εσωτερικό του μοναστηριού κυριαρχούν οι κολόνες και τα μακρόστενα παράθυρα που επιτρέπουν στο φως να διαχέεται στο χώρο. Από το 1811 έως το 1863 λειτουργούσε ως φυλακή, ενώ από το 2001 οι μοναχοί του το έχουν εγκαταλείψει λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης. Όταν η θάλασσα απομακρύνεται στην Παλήρια, αφήνει πίσω τη στριάκια και κινούμενη άμμο και το εντυπωσιακό φαινόμενο προσελκύει περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κατάπιε τον Πανεθηναϊκό στο ντέρμπι της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά, χάρη στον εξαιρετικό Πέλκα, που έβαλε δύο υπέροχα γκολ, έφτασε στο 4-0 και διατηρήθηκε στο -1 από την κορυφή και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Όργια από Φορτούνιον, Σαριφάτη και απόδραση του Ολυμπιακού από το Αγρίνιο, οι Ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν, αλλά μέσα σε 5 λεπτά καθάρισαν την πουγάδα και έφτασαν σε υφατικό τρίποντο επί του Πανετολικού 4-1, ανεβαίνοντας εκ νέου στην κορυφή μέχρι να αγωνιστεί η ΑΕΚ. Ως έναν άνθρωπο ικανό να πείσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ενώσει τις δυνάμεις του με επιφανείς επιχειρηματίες για τη σωτηρία της ΠΑΕ, χαρακτήρισε τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ αποκάλυψε πως προσέγγισε ο ίδιος τον ισχυρό επιχειρηματία, που ο ίδιος θα αναλύσει το πλάνο του αρχικά στους παλέμαχους και εν συνεχεία θα το επικοινωνήσει στον κόσμο, ίσως και μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, τόνισε πως τόσο η σημερινή συνάντηση όσο και οι επαφές με τους πιστωτές που θα γίνουν θα κρίνουν πολλά για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αισθητά έχει μειωθεί ο χρόνος συμμετοχής του Θανάση Ανδρούτσου στους τελευταίους αγώνες του Ολυμπιακού. Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός, ενώ όταν ανέλαβε την ομάδα ο Τάκης Λεμονής ήταν βασικός, στα τελευταία παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί και όπως γράφει Sport Day, υπάρχουν σκέψεις για το δανεισμό του σε κάποια άλλη ομάδα. Το σημαντικό για τους Πειραιώτες είναι ο Έλληνας άσος να ψηθεί και να επιστρέψει του χρόνου καλύτερος, ώστε να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Πάνω από μία δεκαετία το περίμενε αυτό η ΑΕΚ. Η Ένωση πάτησε στη μεγάλη κούραση του Ολυμπιακού από το μάτς με τη Ρεάλ στις απουσίες και επικράτησε 66-62 στον τεμπούτο του Dragon σάκοντας τον πάγκο, με αυτή να είναι πρώτη της νίκη μετά τις 19 Δεκεμβρίου του 2004 με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν 26-0. Με το ροζ φύλλο κιτρινόμαυροι ανέβηκαν στο 5-3 στην Α1, ενώ οι Πειραιώτες έπεσαν στο 6-2, με αυτό να σημαίνει πως ο Πανεθηναϊκός έχει τεράστιο πλέον προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρα στα play-offs. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές σας ειδήσεις. Καλό σας βράδυ. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.